Η ανθρωπιά, κυρίες και κύριοι, των γιατρών του νοσοκομείου Μυτιλίνης, οι οποίοι αγνόησαν την νομοθεσία που απαγορεύει τη δωρεάν διάθεση φαρμάκων σε πρόσφυγες που στερούνται άμκα, έσωσε τη ζωή ενός 12χρονου προσφυγόπουλου στη Μόρια. Το αγόρι που είχε φτάσει πρόσφατα στην Ελλάδα, έχοντας υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού στην πατρίδα του, πρόκειται για έναν μικρό από το Πακιστάν, ο οποίος κινδύνευε σοβαρά με απόρριψη του μοσχεύματος και η οικογένειά του δεν μπορούσε να του εξασφαλίσει τα απαραίτητα φάρμακα, πόσο μάλλον το κατάλληλο περιβάλλον. Αφού λοιπόν χορηγήθηκε στο παιδί θεραπεία σε παιδιατρική κλινική, στη συνέχεια ζητήθηκε άρση του γεωγραφικού περιορισμού και του δόθηκε ειδική άδεια ώστε να ταξιδέψει στην Αθήνα. Τελικά εισήχθη στο ειδικό τμήμα του νοσοκομείου Παίδων και επέστρεψε στη δομή φιλοξενίας της Μόριας. Αυτό το θέμα ακριβώς θα συζητήσουμε με τη συνάδελφό μας, την Αναστασία Γιάμαλη, που είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, Αναστασία. Καλησπέρα, Γιώργο. Είναι μία είδηση που όποιον έχει έτσι στοιχειώδη ανθρωπιά τον κάνει να νιώθει πάρα πολύ δύσκολα. Χέρι-χέρι το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Υγείας. Πρώτο το Υπουργείο Εργασίας που ακύρωσε εκείνη τη διάταξη για τη χορήγηση άμκα. Ναι, η εγκύκλειος Βρούτση. Σε πρόσφυγες και μετανάστες και μετά η απόφαση του κυρίου Κικίλια σχετικά με τα νοσήλια των προσφύγων και μεταναστών στερούν από ένα παιδάκι, από ένα 12χρονο παιδάκι που είναι σοβαρά άρρωστο, τη δυνατότητα να έχει τα στοιχειώδη, να έχει πρόσβαση στην υγεία. Ευτυχώς που οι γιατροί δίνουν όρκο στον Ιπποκράτη. Ευτυχώς που οι γιατροί παραβιάζουν και δεν είναι πρώτη φορά που παραβιάζουν τους κανόνες. Θυμίζω ότι και στην Καβάλα σε νοσοκομείο πήγαν και εμβολίασαν τα παιδάκια. Ευτυχώς λοιπόν που οι γιατροί είναι πρώτα και κύρια άνθρωποι και αντιλαμβάνονται το λειτουργήμά τους με σοβαρούς όρους, γιατί αλλιώς πραγματικά δεν ξέρω τι θα είχαμε. Δεν ξέρω αν μπορεί η ελληνική κοινωνία, δυστυχώς φοβάμαι ότι μπορεί, να αντέξει άλλο ένα νεκρό προσφυγόπουλο. Σου θυμίζω ότι δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που ένα πεντάχρονο στη Μόρια, επειδή έπαιζε μέσα σε ένα χαρτόκουτο, το πάτησε φορτηγό. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, γιατί το πάτησε φορτηγό και γιατί έπαιζε έξω από το κάμπ το παιδί? Γιατί μέσα κόψανε την δημιουργική απασχόληση, το χώρο που είχαν, που τα παιδιά περνούσαν εκεί και έπαιζαν με όρους στοιχειώδους ασφάλειας. Λοιπόν, να θυμίσουμε, τι άλλο να θυμίσουμε, να θυμίσουμε τα παιδιά που τα σέρνουν με τα κουκλάκια τους, οι μονάδες των ΕΚΑΜ έξω από τις καταλήψεις. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να πω αν είναι καλές ή κακές οι καταλήψεις, αν και για το πέμπτο το σχολείο εκεί στα Εξάρχεια είδα ένα βιντεάκι που έδειχνε μια χαρά συνθήκες. Εγώ το παιδί μου θα το πήγαινα αν είχα παιδί να παίξει σε ένα τέτοιο σχολείο. Δεν μου φάνηκε καθόλου άντρο ανομίας, κάθε άλλο. Λοιπόν, και μάλιστα έχει σημασία εκεί ότι εκτός από τους καθηγητές των διπλανών σχολείων στα οποία πήγαιναν τα προσφυγόπουλα και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του 35ου, ακριβώς, των παιδιών μας πίσω. Ναι, φαίνεται ότι οι πολίτες μερικές φορές, και αυτό είναι και το ευχάριστο, επιδεικνύουν περισσότερη ευαισθησία από την πολιτεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει η πολιτεία όμως. Είναι τρομακτικό αυτό το οποίο βλέπουμε να ξεδιπλώνεται μπροστά μας, το πλαίσιο μιας φιέστας επικοινωνιακής νόμου και τάξης, που όμως τελικά δημιουργεί ανθρώπους, πολίτες, παιδάκια δύο ταχυτήτων. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά ως κοινωνία, όλοι εμείς που συχνά αναρωτιόμαστε πόσους μπορεί επιτέλους να αντέξει μια χώρα. Εγώ νομίζω ότι μια χώρα δείχνει τον πολιτισμό της, δεν αλλοιώνεται μάλλον ο πολιτισμός της από τους ξένους, αντιθέτως δείχνει τον πολιτισμό της όταν τα παιδάκια που έχουν νεφροπάθεια μπορούν να βρουν ένα κρεβάτι σε ένα νοσοκομείο, όταν οι γιατροί αποδεικνύουν το λειτουργήμά τους στην πράξη, δίνοντας σε αυτά τα παιδιά την θεραπεία που χρειάζονται. Πραγματικά είναι σοκαριστικό αυτό το οποίο βλέπουμε. Πραγματικά μπαίνουμε σε μια λογική αναθεώρησης βασικών κοινωνικών αντανακλαστικών, σε μια λογική κοινωνικού αυτοματισμού που λέει ότι
Τα ελληνάκια, ναι, θα τα γιατροπορεύουμε. Τα ξένα δεν είναι απαραίτητο ή να δούμε σε ποιο πλαίσιο θα γίνεται. Η περίθαλψη δεν πρέπει να έχει αστερίσκους. Στα νοσοκομεία το δάκρυ δεν γνωρίζει εθνικότητα. Ο πόνος δεν γνωρίζει εθνικότητα, ούτε έχει χρώμα. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα ήταν ο λογικός, η λογική σκέψη απέναντι σε όλο αυτό. Φοβάμαι όμως πως δυστυχώς πως δεν είναι και προβληματίζομαι. Και βέβαια να δούμε και τι θα πούν για αυτό το θέμα και για όλα τα υπόλοιπα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας οι καλεσμένες σου απόψε τα μεσάνυχτα στην εκπομπή Κόντρα 24. Ναι, ναι, έχουμε ένα ιδιαίτερο πάνελ που πιάνει πάρα πολύ έντονα το όλο ζήτημα του προσφυγικού. Έχουμε τον κύριο Καραγκούνη, τον κύριο Μουζάλα, τον κύριο Καλυντερίδη. Θα πιάσουμε λίγο το τι είδαμε στην Νέα Υόρκη, πού μας αφήνουν οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού, αλλά θα πιάσουμε και όλο αυτό το λαβύρινθο πλέον του προσφυγικού και ποιες είναι οι λύσεις επί της ουσίας, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίες οι κορώνες περί εξοριών, αλλά στην ουσία τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα και πολύ πιο δύσκολα. Θα σε παρακολουθήσουμε ούτως ή άλλως. Ο κύριος Μουζάλας ήταν από τους πρώτους που πανηγύρισε μέσω της σελίδας του στο Facebook για την απόφαση των γιατρών να παρακάμψουν την νομοθεσία. Και είναι ένας άνθρωπος που ξέρει από δυσκολίες στη διαχείριση του προσφυγικού. Είναι αλήθεια, γιατί είπαμε πρέπει πάντα να βλέπουμε τα ζητήματα στις πραγματικές τους διαστάσεις. Έτσι τα είχε παρουσιάσει και πριν μία-δύο εβδομάδες που είχε έρθει εδώ στο στούντιο, στο δικό σου τελικό έργο. Οπότε νομίζω από εκεί θα το πιάσουμε. Ευχαριστώ. Κόντρα 24, ακριβώς τα μεσάνυχτα. Εγώ ευχαριστώ. Και